10 πράγματα που πρέπει να προσέχουμε στο Facebook. Μια εργασία των μαθητών της πληροφορικής της PVME ΟΕΕ Λακιάς. 1. Προσέχουμε με ποιους αποδεχόμαστε. Όταν χρησιμοποιούμε το Facebook, λαμβάνει συχνά αιτήματα φιλίας. Πρέπει να προσέχουμε ποια άτομα θα αποδεχτούμε. Είναι άτομα που τα γνωρίζουμε. Θέλουμε να έχουμε επικοινωνία με αυτά τα άτομα. Τα εμπιστευόμαστε. Άκου Γιώργο τι συνέβη χτες. Με έστειλε αίτημα φιλίας μια κοπέλα στο Facebook και εγώ τα αποδέχτηκα. Σοβαρά. Ποια είναι, τη γνωρίζεις? Όχι, αλλά ήταν πολύ όμορφη στη φωτογραφία και γι' αυτό δέχτηκα. Νομίζω πως δεν έκανες καλά. Μπορεί η φωτογραφία να μην είναι πραγματική, αλλά ακόμα κι αν είναι, είναι επικίνδυνο να γινόμαστε φίλοι με άτομα που δεν ξέρουμε γιατί μπορεί να θέλουν το κακό μας. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Θα τη διαγράψω και άλλη φορά πάει πιο προσεκτικός. Καλό είναι στο Facebook να έχουμε μόνο ένα λογαριασμό. Τα παιδιά της Β' Πληροφορικής κανονίζουν να συναντηθούν την Κυριακή και να πάνε όλα μαζί για έναν καφέ. Ο Ζαχαρίας αναλαμβάνει να συνοηθεί με κάθε ένα μαθητή του ξεχωριστά για την ώρα και το μέρος που θα βρεθούν. Τους ενημερώνει ότι θα τους στείλει τις πληροφορίες με μήνυμα στο Facebook και η Κυριακή φτάνει και το τμήμα συναντιέται για καφέ, αλλά λείπει ο Κυριάκος. Τη Δευτέρα ο Ζαχαρίας τον ρωτά γιατί έλειπε. Κυριάκο, την Κυριακή βρεθήκαμε με τα παιδιά. Σου είχα στείλει μήνυμα στο Facebook. Γιατί δεν ήρθες? Πότε μου έστειλες μήνυμα? Σε ποιο από τα προφίλ που έχω στο Facebook? Γιατί έχεις περισσότερα από ένα? Ναι, έχω 3 λογαριασμούς και δεν συνδέθηκα σε όλους για να δω το μήνυμά σου. Αυτά παθαίνει κανείς αν χρησιμοποιεί λάθος το Facebook. Καλά θα κάνεις από εδώ και πέρα να έχεις μόνο ένα προφίλ. Προσεχούμενος στο Facebook να μην ανοίγουμε υποπτές δημοσιεύσεις και μηνύματα γιατί μπορεί να πηρύγουν ιούς. Ο Ρέστης δέχεται ένα μήνυμα στο Facebook με τίτλο «Συγχαρητήρια». Κέρδισε σε έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ανοίγει το μήνυμα και αυτόματα κολλάει έναν ιό. Ο ιός αυτός στέλνει σε όλους τους φίλους του Ορέστη ένα ευρεστικό μήνυμα, χωρίς να το καταλάβει ο Ορέστης. Την επόμενη μέρα συναντιέται με τον Κώστα. Ορέστη, τι μήνυμα ήταν αυτό που χτες, για ποιο λόγο με έβριζες τα καλά καθούμενα? Πότε έκανα κάτι τέτοιο? Είναι δυνατόν? Να δεις που θα φταίει το μήνυμα που πήρα, ότι τάχα κέρδισα ένα λάπτοπ. Θα κόλλησα μάλλον ιό και αυτός έκανε τη δουλειά. Πού είναι επικίνδυνο αυτό? Γι' αυτό δεν πρέπει να ανοίγουμε μηνύματα περίεργα. Τι θα κάνει τώρα? Πρέπει άμεσα να βάλω μια ανακοίνωση στον τοίχο μου στο Facebook, να ενημερώσω τους φίλους μου ότι το μήνυμα που πήραν από εμένα ήταν ιός. Να τους πω τι έπαθα και να τους προειδοποιήσω να μην πάθουν τα ίδια. 4. Προσέχουμε να μην δημοσιοποιούμε στο Facebook τα προσωπικά μας στοιχεία, όπως το τηλέφωνο ή τη διεύθυνση κατοικίας μας. Ο Παναγιώτης όταν έκανε λογαριασμό στο Facebook πρόσφεσε στα στοιχεία του και το τηλέφωνό του. Μετά από λίγο καιρό άρχισε να δέχεται τηλεφωνικές φάσεις. Το τηλέφωνο χτυπούσε σχεδόν όλη την ημέρα και έφτασε να ενοχλεί όλη την οικογένειά του. Όταν βρέθηκε με τον Γιάννη, του είπε το πρόβλημά του. Γιάννη, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τις τελευταίες μέρες μου κάνουν συνέχεια φάρσες στο σπίτι. Όλες τις ώρες της ημέρας, ακόμη και αργά τη νύχτα. Πότε ξεκίνησαν αυτά? Έχεις δώσει πουθενά το τηλέφωνο σου τώρα τελευταία? Τώρα που το λες, όλα ξεκίνησαν όταν έβαλα το τηλέφωνο μου στο Facebook. Α, μην το συζητάς. Αυτό θα φταίει. Να το αφαιρέσεις άμεσα. Καλά λες, αυτό θα κάνω για να ησυχάσουμε. 5. Όταν δημοσιεύουμε μια φωτογραφία στο Facebook
Πρέπει πότε να έχουμε πάρει την έγκριση των ατόμων που εικονίζονται σε αυτήν. Ο Δημήτρης ανέβασε στο Facebook μία φωτογραφία του με τη Μαρία χωρίς να την ενημερώσω. Όταν την είδε η Μαρία, παρεξηγήθηκε. Πώς σου φάνηκε η Μαρία φωτογραφία μου στο Facebook? Γι' αυτό ήθελα να σου μιλήσω κι εγώ. Η φωτογραφία είναι πολύ ωραία, αλλά δεν θέλω να τη βλέπουν και οι υπόλοιποι φίλοι σου. Χίλια συγγνώμη, δεν ήξερα ότι θα έχεις πρόβλημα. Έπρεπε πότε να σε ρωτήσω να την αφαιρέσω. Ναι, σε παρακαλώ. Ή τουλάχιστον κάν' την απόρριτη, ώστε να την βλέπουμε μόνο εμείς στη φωτογραφία. Αυτό θα το κάνω και μάλιστα αμέσως. Και άλλη φορά θα ζητήσω πρώτα την άδειά σου για να ανεβάσω μια φωτογραφία μας. 6. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν επιλέγουμε το κωδικό πρόσβασης του Facebook. Φροντίζουμε να είναι αρκετά δύσκολος για να μην μπορεί κανείς να τον μαντέψει εύκολα. Και φυσικά δεν δίνουμε σε κανέναν αυτό το κωδικό. Ο Χρήστος ζήτησε από τον Άρη το κωδικό του στο Facebook και αυτός του τον έδωσε. Ο Χρήστος όμως συνέθηκε στον οργανισμό του Άρη και σχολίασε με άσχημα λόγια μια δημοσίευση για τον ΠΑΟΚ του συμμαθητή του Πέτρου. Άρη, για ποιο λόγο έκανες τόσο άσχημο σχόλιο στη χτεσινή μου δημοσίευση για τον ΠΑΟΚ? Δεν το περίμενα από σένα αυτό. Δεν έκανα κανένα σχόλιο εγώ. Αμάν, κοίτα να δεις που θα έγραψε ο Χρήστος. Θες, μου ζήτησε τον κωδικό μου και του τον έδωσε. Αυτό το πειραχτήρι, όλο τέτοιο σκάφιζεται. Παραλίγο να μαλώσουμε μεταξύ μας εξαιτίας του. Είδες τι θα παθάναμε. Εγώ αυτή βέβαια, ο κωδικός είναι προσωπικός και δεν πρέπει να δίνω σε άλλους. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει να τον αλλάξεις αμέσως. Γιατί μπορεί να κάνει και άλλες πλάκες. Αλλά να καταλήξουν σε παρεξηγήσεις με φίλους σου. 7. Πρέπει να προσέχουμε τον τρόπο που εκφραζόμαστε όταν γράφουμε κάτι στο Facebook. Να μην χρησιμοποιούμε προσβλητικά λόγια ή χαρακτηρισμούς που μπορεί να θίξουν κάποιον. Γιατί μετά από επισκέψη του κομμωτήρου έβγαλε μια φωτογραφία και την ανέβασε στο Facebook για να δουν οι φίλοι της, το λέω κούραμα. Ο Αλέξης όμως έκανε ένα άσχημο σχόλιο με αποτέλεσμα γιατί να στενοχωρηθεί και να μην θέλει να πάει στο σχολείο. Μετά από 2 μέρες, και αφού η αρετή δεν είχε εμφανιστεί, τα παιδιά αρχίζουν να ανησυχούν και να αναρωτιούνται τι έπαθε. Αλέξη, η αρετή λείπει 2 μέρες από το σχολείο. Λες να έπαθε κάτι? Δεν νομίζω να είναι άρρωστη, αφού προχτές πήγε κομμωτήρια και ανέβησε μια φωτογραφία της στο Facebook. Μάλιστα της έκανα πλάκα ότι δεν μου αρέσει καθόλου το κούρεμα της και ότι δεν της πάει. Δεν έπρεπε να γράψεις κάτι τέτοιο. Μπορεί να πειράχτηκε και να στενοχωρήθηκε. Ξέρεις άλλωστε πόσο ευαίσθητα είναι τα κορίτσια με την εμφάνισή τους. Λες να έκανα χαζομάδα και γι' αυτό δεν έρχεται το σχολείο? Σίγουρα, ήταν χοντράδα και πρέπει να το διορθώσεις. Καλά λες. Σήμερα το απόγευμα θα της γράψω ότι δεν το εννοούσα και θα της ζητήσω συγγνώμη. Ελπίζω να με συγχωρέσει. 8. Το Facebook είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας, αλλά δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε και να γινόμαστε κουραστικοί στέλνοντας στους φίλους μας αλληλεπάλληλα αιτήματα φιλίας και παιχνιδιών ή μηνύματα. Στον αργία έτσι πολύ να παίζει παιχνίδια στο Facebook και στέλνει μηνύματα στους φίλους του. Πολλέ φορέ όμω γίνεται κουραστικό. Πρόσφατα μάλιστα παίζει ένα καινούργιο παιχνίδι και στέλνει συνέχεια μηνύματα στο στρατό για να παίξει και αυτό το παιχνίδι. Αλλά και δεν θέλει υποκειμένου να γλιτώσει. Διαγράφει τον αργία από φίλου του. Τι έγινε στρατό, μήπω με διέγραψε κατά λάθο στο Facebook? Γεια σα, αργία, δεν το έκανα κατά λάθο. Απλώ κουράστηκα με στέλνει συνέχεια μηνύματα και αιτήματα με παιχνίδι. Καλά, τόσο πολύ σε ενοχλούσε. Μα δεν μπορούσα να ανοίξω το Facebook αμέσως μέσα στις μηνύματα. Δεν μπορούσα να μιλήσω με άλλους φίλους. Δεν το είχα καταλάβει ότι είχα γίνει κουραστικός. Από εδώ και πέρα θα προσέχω και δεν θα ενοχλώ τόσο του εσένα ούτε τους υπόλοιπους φίλους. Θα με ξαναδεχτείς για φίλο σου. Φυσικά, αφού μου υπόσχεσαι ότι θα στέλνεις με μέτρο τα αιτήματα και τα μηνύματα,
Αν σε αντιέγραψα μόνο, πώς θα μιλάω για να δείξω ότι πρέπει να προσέχεις. 9. Να μην παρασυρώμαστε από τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο Facebook, παιχνίδια, αγορές, ρούχων ή και φαρμάκων. Η Γεωργία είδε στο Facebook μια διαφήμιση για χάπια αδυνατίσματος και θέλει να τα αγοράσει. Πλησιάζει το καλοκαίρι και φέρει να χάσει μερικά κιλά για να είναι πιο όμορφη στην παραλία. Όταν το λέει στο Στέλιο, αυτός προσπαθεί να την μεταπείσει. Στέλιο, σκέφτομαι να αγοράσω αυτά τα χάπια αδυνατίσματος. Τα είδα σε διαφήμιση στο Facebook, λένε ότι έχουν 100% επιτυχία. Γεωργία, αυτό είναι επικίνδυνο. Όλες οι διαφημίσεις δεν είναι αξιόπιστες. Χρησιμοποιούν ωραία λόγια για να σε παραπλανήσουν. Μπορεί όμως να σου κάνουν κακό. Κακό, γιατί? Αφού τα έβαλαν στη διαφήμιση, δεν θα είναι ελεγμένα και κατάλληλα. Όχι βέβαια, δεν πρέπει να παρασύρεται κανείς και να τα εμπιστεύεται. Ο καθένας μπορεί να διαφημίσει ό,τι θέλει. Καλύτερα όμως να ρωτήσεις ένα φαρμακοποιό ή ένα γιατρό. Δεν έχεις άδικο. Οι διαφημίσεις μας λένε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, χωρίς να αναφέρουν τους κινδύνους. Παρά λίγο να την πατήσω. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες, θα μπορούσα να είχα πάθει κακό. 10. Εφημισμός στη χρήση του Facebook. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον πραγματικό κόσμο. Πρέπει να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο με τους φίλους και την οικογένειά μας και λιγότερο στο Facebook. Ο Γιάννης μόλις γύριζε σπίτι από το σχολείο, κάθεται στον υπολογιστή και συνδέεται στο Facebook και δεν σηκώνεται μέχρι αργά το βράδυ. Οι φίλοι του συνέχεια το καλούν να πάει μαζί τους μια βόλτα, αλλά όλο το αναβάλει. Την ημέρα των γενεθλίων του έχει καλέσει μερικά παιδιά στο σπίτι του για να γιορτάσουν όλοι μαζί. Δυστυχώς όμως πηγαίνει μόνο ο Παναγιώτης. Χρόνια πολλά Γιάννη, να σε χαιρόμαστε. Σε ευχαριστώ Παναγιώτη, πού είναι οι άλλοι, γιατί δεν ήρθαν ακόμα? Πού να έρθουν βρε Γιάννη, τόσες φορές σε καλούσαμε να έρθεις μαζί μας έξω για βόλτα, αλλά μας έγραφες. Τι να κάνω, αφού είχα παιχνίδια να παίξω στο Facebook. Ναι, αλλά άμα βάζεις τα παιχνίδια του υπολογιστή πάνω από την παρέα μας με τους φίλους σου, λογικό είναι να μας απομακρύνεις. Μα πάντα σας μιλάω μέσα στο Facebook. Είναι δυνατόν, η ζωή δεν είναι μόνο Facebook. Προτείνω να κλείσει για λίγο τον υπολογιστή και να πάμε παλιά στο πάρκο να βρούμε τα παιδιά. Τι λες? Έχεις δίκιο, το έχω παρακάνει. Κοντεύω να χάσω τους φίλους μου. Πάμε τώρα να σας βρούμε, να τους ζητήσω συγγνώμη και να πάμε όλοι μαζί έξω να σας κεράσω.